πρώτοι αιώνες αδερφοί μου του χριστιανισμού, και η Εκκλησία μας ευρίσκεται στην ακμή της θρησκευτικότητος. Ο κόσμος θρησκεύει τόσο πολύ, αγωνιά για να ακούσει λόγον Θεού, και στο Βυζάντιο εμφανίζονται τρεις μεγάλες μορφές: ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Γρηγόριος. Και σε αυτήν την αγάπη του κόσμου αρχίζουν πλέον μερείς ανθρώπων να αγαπά τον Βασίλειο και να ονομάζονται βασιλικοί, άλλοι να αγαπούν και να προτιμούν τον Χρυσόστομο και να ονομάζονται χρυσοστομικοί, και άλλοι να αγαπούν και να έχουν ως παράδειγμα πλέον πίστεως και αφοσιώσεως τον Ιωάννη τον Γρηγόριο των Θεολόγων και ονομάζονται Γρηγοριανοί. Μοιράστε ο κόσμος δηλαδή στις τρεις μερίδες. Δι' αυτό η Εκκλησία μας, δια να ενώσει τον κόσμο, έφερε τους τρεις αυτούς Αγίους και τους εορτάζει όλους μαζί, και έχουμε ως εκ τούτου την αυριανή ημέρα, και δια πρεσβειών αυτών των τριών μεγάλων φωστήρων της Εκκλησίας μας, των Βασίλειων, των Γρηγόριων και των Ιωάννη τον Χρυσόστομο, και της Παναγίας μας της Πρεσβείας και του Αγίου μας Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροβεοφόρου, ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να μας ελεήσει και να μας δώσει δύναμη εν ανοίξει του στόματος ημών, δια να ομιλήσουμε και εμείς το Λόγο του Θεού προς εμάς. Σεις δε προσπαθήστε με τη βοήθεια του Θεού να έχετε μία συγκέντρωση στα λόγια τούτα της Αγίας Γραφής, και εμείς με τη χάρη του Θεού, όση δύναμη μας δώσει ο Θεός, να δώσουμε σε εμάς τροφήν πνευματική. Αγώνας λοιπόν από την πλευρά την δική σας και αγώνας από την πλευρά του ομιλούντος, δια να σώσουμε την ψυχή μας. Τίποτε άλλο δεν υπάρχει στον κόσμο τούτον, είναι μόνο η αγωνία, η προσπάθεια πώς να σωθούμε. Ουδέν έτερον υπάρχει, διότι στα σήμερα που ζούμε τα πάντα έχουν αποσκυρτήσει, και υπάρχει εκείνον της Αγίας Γραφής το οποίο λέγει: εάν δεν έρθει η αποστασία πρώτον, ουκ έρχεται ο Υιός της απολίας. Δηλαδή, εάν δεν γίνει τούτο το οποίο έχουμε σήμερα μπροστά μας, δεν έρχεται ο Αντίχριστος. Θα προσέξετε ιδιαίτερα ότι οι πάντες σήμερα έχουν αποσκυρτήσει από τον Θεό, και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες και στα περιοδικά, παντού υπάρχουν και πρωτοστατούν οι μάγοι, τα μέντιουμ, οι αστρολόγοι, και με λίγα λόγια μια ειδωλολατρική εποχή. Εκεί που είμαι θα ειδωλολάτρες και μας έφερε η χάρη του Θεού εις τον αληθινόν Θεό, εκεί που μας έστειλε ο Θεός μας και μας εσπλαχνίστη τον Απόστολον Παύλον και μας εκήρυξε τον Λόγο του Θεού και μας έδωκε το φως, τώρα οι νεοέλληνες, οι του 20ου αιώνα Έλληνες που κατοικούν αυτών των ευλογημένων τόπων που ονομάζεται Ελλάς, έχουν αρνηθεί τον Θεό, ειρνήθησαν τον Θεό οι πάντες και στρέφονται όλοι προς τα είδωλα, από τους αρχηγούς, από τους κυβερνώντας μέχρι τους κυβερνωμένους. Και είμεθα μία κατάσταση, αδερφοί μου, η οποία απειλεί την ζωή μας, διότι ο Πανάγαθος Θεός είναι πολύ θυμωμένος σε αυτό το θέμα. Οργίζεται ο Θεός πολύ, όσες αμαρτίες και αν κάνουμε μας ελεεί ο Θεός. Όταν όμως τον αρνηθούμε και πάμε στον εχθρό του, τον άσπον που ονομάζεται διάβολος, τότε ο Θεός μας θυμώνεται πολύ. Έχει θυμών και οργήν ο Θεός μας στα σημέρας μας, διότι δεν υπάρχει τίποτε το όρθιο, ημι μόνον πως ο κόσμος θα τρέξει στους μάγους να μάθει τι θα γίνει, τι θα έρθει στη ζωή του, τι συμβαίνει στη ζωή του και τα διάφορα ερωτηματικά τα οποία έχουν. Δι' αυτόν τον λόγο, αδερφοί μου, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, διότι ευρισκόμεθα εις εσχάτους καιρούς. Όσον αφορά δε τα άλλα τα θέματα, και προπάντων, εκείνος ο αριθμός 666, να έχετε υπόψη σας ότι στα σημέρας αυτά ο διάβολος
έδωκεν στον κόσμο άφθονον χρήμα δι' ενός τρόπου, δι' μιας πλάνης, εκείνο το οποίο ονομάζεται λότο. Εις αυτό οι πάντες έχουν ξοκύλει και ο διάβολος, επειδή βλέπει τα αδύνατα σημεία, έδωκεν στον κόσμο χρήματα πολλά, και μικροί και μεγάλοι κρατούν εκείνα τα χαρτάκια, τα οποία δεν είναι τίποτε άλλο ημί μόνον η σφραγή του Αντιχρίστου 666, τρία εξάρια, και όλος ο κόσμος έχει πέσει πίσω από το άφθονο χρήμα, το εύκολο χρήμα, το εύκολο κέρδος, σου λέγει να πάρω κι εγώ γιατί θα κερδίσω. Αλλά ο Κύριος αυτός, ο οποίος ενεθυμήθη αυτήν την πλάνη του διαβόλου, ή μάλλον ο διάβολος που του έβαλε την πλάνη αυτή, δεν επήρε τον αριθμό 7 των ιερών και να βάλει 3 εκτάρια, δεν επήρε τον αριθμό 5 και να βάλει 3 πεντάρια, έβαλε τον αριθμό 6. Γιατί? Διότι ο διάβολος, ο Αντίχριστος, θέλει να προετοιμάσει ψυχολογικά τον κόσμο, ψυχολογικά, να τον ετοιμάσει ψυχολογικά, για να εισέλθει πλέον στην σφραγίδα του Αντιχρίστου. Και ο καθένας μπαίνει μέσα στη ψυχή του το 6, 6, 6, 6, και αυτό το 6 το βλέπετε, ο λίγον κατ' ο λίγον πίνει ως μία λάβα ηφαιστείου, η οποία απλώνεται για να καλύψει ολόκληρο τον κόσμο. Και εις τούτο το σημείο η Αγία Γραφή μας προειδοποιεί και μας λέγει: προσέχετε, διότι ο Αντίχριστος θα έρθει με αυτήν τη σφραγίδα του 666. Ως εκ τούτου σας παρακαλώ πολύ να έχετε υπόψη σας ότι και εις το αναγνωστικό της Τετάρτης Δημοτικού απ' έξω θα βρείτε κάτι, τρία παιδιά, τα οποία τρία παιδάκια τα έβαλαν και κρατούν από τρεις αριθμούς. Οι τρεις αριθμοί 312, επί παραδείγματι, κρατά το ένα παιδί, το οποίο όταν τα προσθέσεις κάνουν 6. 3 και ένα 4 και 2, 6. Το άλλο παιδί κρατεί έναν άλλο αριθμό που όταν τον προσθέσεις πάλι κάνει 6, και το άλλο, το τρίτο το παιδάκι, όταν προσθέσεις τους αριθμούς που κρατάει κάνουν 3, κάνει το 6. Και έχουμε 3 εξάρια. 1, 2, 3. 666. Δηλαδή τα παιδιά σας αυτή τη στιγμή ψυχολογικώς προετοιμάζονται σιγά σιγά για να μπουν μέσα στο κανάλι του αριθμού του Αντιχρίστου. Δι' αυτό παντού υπάρχει ο κίνδυνος τούτος, και σας παρακαλώ πολύ, όταν πηγαίνετε να ψωνίσετε, τα μάτια σας 10. Εάν δείτε τίποτε φαγόσιμα, τρόφιμα, θα έρθει η αποκάλυψη, θα επαληθεύσει η αποκάλυψη, θα επαληθεύσει ο λόγος του Θεού, ο οποίος λέγει ότι μόνο, λέγει, όσοι θα έχουν τη σφραγίδα του Αντιχρίστου θα αγοράζουν και θα πουλούν. Οι άλλοι, λέγει, θα τεθούν υποδιωγμών. Υποδιωγμών λοιπόν θα μείνουν μόνον οι πιστοί, αλλά αλίμονο και τρεις αλίμονον εις εκείνους οι οποίοι θα πάρουν τη σφραγίδα του Αντιχρίστου. Εις τα παιδιά του ο Θεός θα δώσει δύναμη, όπως έδιδαν στους μάρτυρας, και θα αντέχουν όλα τα μαρτύρια τα οποία θα επακολουθήσουν. Εις δε τους υπεναντίους τα δεινά θα είναι τόσο φοβερά, ούτως ώστε θα πηγαίνουν εις τις πέτρες και θα φωνάζουν να πέσουν διά να τους σκεπάσουν, και εις τα μνήματα να σηκωθούν οι νεκροί διά να μπουν εκείνοι, και δεν θα υπάρχει ο θάνατος διά να τους γλιτώσει, να τους φύγει από τη ζωή. Θα ζητούν τον θάνατο και ο θάνατος δεν θα υπάρχει. Δι' αυτόν τον λόγο σας παρακαλώ να είμαστε πολύ προσεκτικοί στα σήμερα στις οποίες διερχόμεθα, διότι τα πάντα είναι υπό σύγχυση. Και μην ξεχνάτε ότι πολλοί, λέγει το Ευαγγέλιο, θα πλανηθούν και από τους εκλεκτούς του Θεού. Όταν ομιλεί περί εκλεκτών του Θεού, ομιλεί περί των παιδιών του Θεού, τα οποία είναι στην πίστη την ορθή, αλλά και από τους ηγέτας τους πνευματικούς, δηλαδή από αρχιερείς και ιερείς, και δια τούτο δεν θα είναι καθόλου εκπληκτικό ότι θα ακούμε και οι αρχιερείς και ιερείς να λέγουν ότι ο αριθμός 666 δεν είναι τίποτε. Αυτό να το προσέξουμε πάρα πολύ, διότι από τη στιγμή που θα πλανηθούμε, όλος ο καυγάς, όλο το θέμα, όλο το η ουσία είναι πάνω σε αυτό το 666. Δεν μπορεί ο Α και ο Β πνευματικός πατέρας να έρχεται και να λέγει ότι το 666 δεν είναι τίποτε, και ας γεμίσουν τα ράσα μου από πάνω μέχρι κάτω, και εγώ όταν έχω το Χριστό μέσα μου δεν φοβούμαι τίποτε. Αυτά όλα δεν περπατούν. Αυτά όλα είναι χωρίς
χωρίς στήριγμα. Εδώ ο καυγάς είναι για τον αριθμό 666. Άπαξ και τον επήρες, επήρες τη σφραγίδα, έχασες τη βασιλεία των ουρανών, έχασες τον Θεό και τελείωσαν τα πάντα. Δι' αυτό δεν μπορούμε να αποβλέπουμε στη σύγχυση η οποία θα επακολουθήσει. Προσέχετε, προσέχετε, προσέχετε. Τίποτε άλλο δεν έχω να σας πω. Το καθήκον μου το κάνω. Από εκεί και πέρα είστε εσείς ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε. Και εισερχόμεθα, αδερφοί μου, για να δούμε την αγωνία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος βρίσκεται στην αγωνία. Η αγωνία δε σκεπάζει τον άνθρωπο ακόμη και στα δοκιμασία του. Δηλαδή, ο Σάκης έχει μία δοκιμασία στον κόσμο τούτο. Ο Σάκης έχει μία αρρώστια, ο Σάκης έχει μία αδικία, ο Σάκης έχει έναν κατατρεγμό, μία συκοφαντία. Αγωνία ο άνθρωπος και λέγει πότε θα περάσει. Και να το πάρουμε πιο συγκεκριμένα. Βρίσκουμε μπροστά μας έναν άνθρωπο ο οποίος υποφέρει από κάτι, από μια αρρώστια, από μια δοκιμασία την οποία επέτρεψε ο Θεός και λέει «Μα πότε, ως πότε, ακόμη θα συνεχίζει» και ούτω καθεξής. Εις αυτές τις ερωτήσεις, αυτή την αγωνία θριαμβεύει μόνο ο διάβολος. Οι δε πιστοί, εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν στον Θεό, δεν αγωνιούν ποτέ, αλλά περιμένουν τον Θεό να απαντήσει στην δοκιμασία τους και να την διώξει από επάνω τους, διότι ο Παναγαθός Θεός δεν είναι Θεός ο οποίος κοιμάται. Το μάτι του το θεϊκό είναι ανοιχτό και παρακολουθεί τους πάντας και τα πάντα. Δεν του ξεφεύγει τίποτε το Θεού μας. Ούτε ο διαλογισμός, αλλά ούτε και το βάθος της καρδίας μας, το οποίο εμείς ως άνθρωποι δεν το γνωρίζουμε. Ο άνθρωπος είναι άγνωστος, δεν γνωρίζει τον εαυτόν του. Μόνο ο Θεός μας γνωρίζει και όταν ο Πανάγαθος Θεός μας βλέπει ότι θέλουμε να σωθούμε, ότι αγωνιζόμεθα να σωθούμε, θα μας φέρει τέτοια περιστατικά τα οποία θα μας οδηγήσουν στην σωτηρία. Διότι εκείνος είπε ότι ποτέ μου λέγει δεν θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού. Δεν θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά περιμένω πότε λέγει να μετανοήσει για να τον σώσω. Εις αυτό ακριβώς το σημείο θα δούμε ότι μέσα εις αυτήν την αγωνία την οποία καταλαμβάνει τον άνθρωπο ο Σάκης δοκιμάζεται, υπήρχε και η αγωνία η οποία εσκέπαζε τον Νόε μέσα εις την Κιβωτό. Ως άνθρωπος όχι γιατί επλανήθηκε αυτός ο ίδιος ο Νόε, αλλά υπέρυξ του, τα παιδιά του, οι νύφες του, θα είχαν μία αγωνία, πότε θα μείνουμε, πόσο καιρό θα μείνουμε εδώ μέσα. Και η Κιβωτός επάνω στα ύδατα που επλανάτω και πήγαινε και ερχόταν πάνω στα νερά, μέσα σε αυτό το σωσίβιο το οποίο λέγεται ο Κιβωτός, μέσα σε αυτό θα υπήρχε μία αγωνία. Είχαν περάσει από την ημέρα των 40 ημερών άλλες 150 μέρες. 150 μέρες ολόκληρες η Κιβωτός επήγαινε και ερχόταν πάνω στα νερά χωρίς να σταματήσει πουθενά. Πού την έπαιρνε ο Θεός, πού την έφερνε ο Θεός, αυτό ήταν του Θεού το θέμα. Ήταν του Θεού το θέλημα. Και εις αυτήν ακριβώς την περίοδο της αναμονής των 150 ημερών, η γη με τα νερά του κατακλυσμού ήταν σκεπασμένη και δεν εφαίνεται τίποτε. Μέσα σε εκείνην όμως την δοκιμασία ο Πανάγαθος Θεός δεν απαντούσε τίποτε, διότι επερίμενε κάτι. Τι επερίμενε? Τον καταρτισμό του δικαίου Νόε και των ειδικών του. Είναι εις αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα στη ζωή μας. Είσαι άρρωστος, υποφέρεις, πάσχεις. Ο Θεός δεν απαντά. Γιατί δεν απαντά? Είναι κακός ο Θεός? Όταν το πούμε τούτο είναι φοβερό το αμάρτημα. Διότι πλήπτομεν στη βλασφημία. Είναι αδιάφορος? Πάλι βλασφημία. Δεν είναι Θεός πλαχνικός? Πάλι βλασφημία. Άρα εκείνο το οποίο ο Θεός περιμένει είναι ο καταρτισμός της ψυχής μας και η σωτηρία μας. Παρατείνει ο Θεός την δοκιμασία του δια το δικό του σχέδιο. Διότι εμείς δεν βλέπουμε το τέλος μας. Ο Θεός βλέπει το τέλος μας. Όπως επί παραδείγματι αυτή τη στιγμή η μητέρα έχει ένα παιδί. Και το παιδί εκείνο θέλει να πάρει το μαχαίρι. Είναι μικρόμερο, 2,5 χρονό, 2 χρονό και επιμένει να πάρει το μαχαίρι στα χέρια του, 3χρονο, 4χρονο. Ο πατέρας βλέπει το τέλος. Το μωρό δεν το βλέπει. Ο πατέρας βλέπει ότι με αυτό το μαχαίρι οπωσδήποτε κάτι θα κάνει και θα κόψει το χέρι του. Οπότε πάει να το πάρει. Το μωρό δεν θέλει να το δώσει.
και αρχίζει μια γκρίνια. Το μωρό να κλαίει, ο πατέρας να θέλει να πάρει το μαχαίρι. Αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου, της ειδικής μας περιστάσεως. Εμείς αυτή τη στιγμή νομίζουμε ότι όλα όσα υπάρχουν μπροστά μας είναι μια τιμωρία. Δεν είναι τιμωρία. Είναι δοκιμασία και καταρτισμός της ψυχής μας για να σώσουμε την ψυχή μας και να γίνουμε όπως μας θέλει ο Θεός. Η πορεία από το μυαλό του Νόε να επέρασε ένας τέτοιος λογισμός, ο οποίος να του είπε ότι ο Θεός τον εξέχασε, αλλά ο δίκαιος Νόε τον απέκρουσε. Τον έδιωξε, δεν τον άφησε να καθίσει. Και τούτο είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να προσέχουμε και εμείς στη ζωή μας, ότι ο διάβολος τίποτε άλλο δεν κάνει παρά να σπέρνει, να βάζει στην διάνοιά μας. Είναι πνεύμα και χτυπά το πνεύμα. Δεν χτυπά τα χέρια, δεν χτυπά τα πόδια. Το πρώτο που θα χτυπήσει το πνεύμα θα πάει στο πνεύμα, στο γεφύρι, το οποίο είναι όμοιον. Και αμέσως χτυπά πάντοτε ο διάβολος στην διάνοια του ανθρώπου και του βάζει διαφόρους λογισμούς. Και περιμένει πού θα πιάσει, πού θα πιαστεί. Είναι όπως ο σποριάς, ο οποίος ακριβώς βγαίνει στο χωράφι για να σπείρει, αλλά το χωράφι εκείνο άλλο έχει βάτα, άλλο έχει πέτρες, άλλο είναι χέρσον, άλλο είναι σκληρό, άλλο είναι έφορο. Σπέρνει όμως ο σποριάς, δηλαδή ο Γεωργός, σπέρνει το σπόρο και περιμένει ποιο θα βλαστήσει για να του δώσει τον καρπό, τον οποίο περιμένει. Το ίδιο κάνει και ο διάβολος. Βάζει τα πάντα μέσα στη διάνοια του ανθρώπου και όπου αρπάξει. Εάν αρπάξει στην απιστία, να κέρδισε. Αν αρπάξει στην γκρίνια και στον διαλογισμό εναντίον του Θεού, πάλι κέρδισε. Αν αρπάξει στη μέθη των δαιμόνιων, σε κέρδισε στη μέθη. Αν αρπάξει στο χαρτοπαίγνιο, θα σε πιάσει εκεί. Αν αρπάξει στην σάρκα, που είναι και το φοβερότερο όπλο του διαβόλου εναντίον της ψυχής, αυτό το οποίο ο Θεός είχε οργιστεί τόσο πολύ και είπε να παλύψω τον άνθρωπο από τη γη όν επίησα, αυτό τον άνθρωπο, δια το είναι αυτόν σάρκα. Ο διάβολος θα χτυπήσει πολύ το αδύνατο σημείο, η Αχίλλειο Πτέρνα. Εάν θυμηθείτε αυτήν την μυθολογία, αμέσως θα δείτε ότι ο Αχιλλεύς δεν είναι κήτο εις τον πόλεμο, δεν είναι κάτω εις τον πόλεμο. Γιατί, διότι είχε ένα σημείο το οποίο εάν τον χτυπούσαν εκεί, με το βέλος, τα οποία είχαν βέλη τότε, δεν είχαν όπλα, εάν το βέλος εκτυπούσε στο σημείο εκείνο το οποίο ήταν και ο θάνατος του Αχιλλέως, τότε θα ενικά του. Αλλιώτικα δεν ενικά του ο Αχιλλέως. Ό,τι και να το έκαναν, ήταν αήττητος. Επεσήμεναν όμως ότι το αδύνατο σημείο ήταν η πτέρνα του και πάνω στη πτέρνα επέταξαν το βέλος και τότε τον ενίκησαν. Και ο διάβολος επισημαίνει το αδύνατο σημείο της ψυχής. Ποιον είναι? Τα έξωθεν, ό,τι και να μας κάνουν, και κατατρεγμούς και αδικίες και οτιδήποτε, δεν πειράζει την ψυχή. Απλώς η ψυχή δοκιμάζεται, αλλά δεν πειράζεται, δεν πεθαίνει. Εκείνο που πεθαίνει την ψυχή, που σκοτώνει την ψυχή, που αφανίζει την ψυχή, είναι η σάρκα. Δηλαδή το ίδιο το σώμα, το οποίο είναι μέσα η ψυχή. Εις αυτό χτυπά ο διάβολος. Ο σάκης σε ρίξει και μολύνει στο σώμα, σε έφαγε αμέσως την ίδια στιγμή. Δι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, όταν εγώ πάντοτε τονίζω και λέγω, εάν υπάρχουν παιδιά αγνά αυτή τη στιγμή εδώ κοντά μου και με ακούνε το λόγο του Θεού, παρακαλώ προσέξετε την αγνότητά σας. Ή παντρεμένοι, προσέξετε την αγνότητά σας μετά από το γάμο, ή πάντες να προσέξουμε την αγνότητά μας, διότι αυτό είναι και το αδύνατο σημείο το οποίο επιδιώκει ο διάβολος να ρίξει τον άνθρωπο. Και σήμερα, από τις πληροφορίες που έχω, από τα μαντάτα τα κακά που έχω, είναι ότι παιδιά νέα τα οποία είτε κουράζονται στα μαθήματά τους, είτε από την αγωνία τους, είτε παρουσιάζουν έναν νευρικό κλονισμό, μια αναστάτωση των νεύρων, μια ανησυχία. Και εκείνη τη στιγμή οι γονείς, χωρίς να σκεφτούν, τα πιάνουν και τα παίρνουν στους νευρολόγους. Οι δε νευρολόγοι, το πρώτο το οποίο θα συστήσουν, δυστυχώς, και προσέξετε το τούτο, είναι να οδηγήσουν τα παιδιά στην αμαρτία. Εάν είναι αγόρι, να του πούν να πάει να βρει φιλενάδα. Εάν είναι κορίτσι, θα του πούν να πάει να βρει φίλον για να θεραπευτεί. Αν είναι δυνατόν, αδερφοί μου, με τη λάσπη της αμαρτίας να θεραπεύουμε τα παιδιά τα οποία είναι στην αγνότητα, τα οποία βρίσκονται ως το άνθος, το εύωσμο, όπως η γαρδένια,
Γι' αυτό πολλές φορές εγώ φέρω παράδειγμα στα παιδιά και λέγω, παιδί μου, είδες γαρδένια ποτέ σου? Μου λέγει, ναι. Τι χρώμα έχει? Λευκό. Τι συμβολίζει το λευκό? Την αγνότητα. Μην είναι αγνό, παιδί μου. Εάν αγγίσει το χέρι πάνω στην γαρδένια, τι παθαίνει? Μαυρίζει. Πρόσεξε, μη μαυρίσεις, παιδί μου, στη ζωή σου. Κράτησε την αγνότητά σου, διότι αυτό είναι και το παν στη ζωή σου. Αυτή είναι η αλήθεια, αδερφοί μου. Αυτός είναι ο δρόμος του Θεού. Να μείνουμε αγνοί, αν μείνουμε, αλλά αυτό είναι και η λύπη μου η μεγάλη, την οποία πάντοτε σας είπα και σας αναφέρω, ότι εάν έρθουν 1000 άτομα να εξομολογηθούν, είναι ζήτημα να ανέβρω ένα αγνό πλάσμα πρώτου γάμου. Και μετά από το γάμα οι πλήστοι πίπτουν στην αμαρτία, διότι νομίζουν ότι η σάρκα είναι εκείνη η οποία πρετανεύει στον κόσμο τούτο. Η σάρκα επέφερε τον κατακλυσμό, αδερφοί μου. Η σάρκα είναι εκείνη η οποία ακριβώς απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό. Η σάρκα είναι και η κατάσταση η οποία επιφέρει την οργή του Θεού, όπως επέφερε τον κατακλυσμό επάνω στην γη. Η Αγία Γραφή, η οποία περιγράφει όλες αυτές τις περιπτώσεις, τις λεπτομέρειες, και εμείς πιανόμεθα από τις λεπτομέρειες για να κάνουμε τα κηρύγματά μας, δεν περνούμε γρήγορα τα λόγια της Αγίας Γραφής, αλλά από τις λεπτομέρειες. Η Αγία Γραφή όταν διδάσκει ότι εκεί ο Νόε περίμενε, σημαίνει ότι μας διδάσκει να μην αγωνιούμενοι στη ζωή μας, αλλά να είμεθα πάντοτε δοσμένοι στο θέλημα του Θεού και η εμπιστοσύνη μας να μην φεύγει από τον Θεό. Αλίμονο μας, αδερφοί μου, και τρισαλίμονο μας, εάν μας ξεχάσει ο Θεός, τότε τι θα γίνουμε? Σκέφτεσαι ποτέ, αν σε ξεχάσει ο Θεός, τι θα γίνεις? Εάν σε ξεχάσει ο Θεός, την ίδια στιγμή σε αφανίζει ο διάβολος. Δι' αυτόν τον λόγο, όσες αμαρτίες και αν έχουμε, ο Θεός δεν μας δεσμονεί, αλλά μας προσέχει. Και αν επιτρέψει καμιά φορά ο Θεός να δοκιμαστούμε, έτσι είναι το θέλημά του. Εμείς δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα, ή μη μόνο να το δοξάζουμε. Όταν το δοξάζουμε εις όλες μας τα θλίψεις, τότε ομοιωνόμεθα με τον Ιώβ, ο οποίος τον έβρισκε η μία θλίψη επάνω εις την άλλη. Δεν σταματούσαν οι θλίψεις. Η μία ήταν φοβερότερη από την άλλη. Έως ότου έμεινε μόνος επάνω εις την κοπριά και έξινε τα σπληγάς του και έπεφταν τα σκουλίκια. Και εκείνος τίποτε άλλο δεν έλεγε. Δόξασε ο Θεός. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Όταν στη δοκιμασία σου, αδερφέ μου, τα χάσεις και τα βάλεις με τον Θεό και αρχίζεις να παρηγκομίσεις τον Θεό και να λες εκείνο το «γιατί, Θεέ μου», την ίδια στιγμή να ξέβρεις ότι απομακρύνεσαι από τον Θεό τόσο πολύ, ούτως ώστε ο διάβολος παίρνει εξουσία για να σου επιτεθεί πιο πολύ. Προσοχή, διότι ο Πανάγαθος Θεός δεν θέλει ποτέ το κακό μας. Δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Υπόμενον τον Κύριον. Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχεμη, λέγει ο Δαβίδ. Δεν κάνω τίποτε άλλο παρά να έχω υπομονή και να παρακαλώ τον Θεό. Και θα με βοηθήσει ο Θεός. Θα ανοίξει ο Θεός το χέρι του. Δεν θα μείνει. Και αν φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι με ξεχνά. Δεν με ξεχνά. Δεν με εγκαταλείπει ο Θεός, διότι σταυρώθηκε για μένα. Βλέπετε ο Νόε μέσα στην Κιβωτό φαίνεται 150 μέρες ολόκληρες. 150 μέρες είναι μήνες. Αυτοί οι μήνες είναι εκείνοι οι οποίοι ο Θεός έδωκε για να δοκιμάσει και να κατακτήσει περισσότερον τον Νόε. Και εκεί που ακριβώς ο Νόε νόμιζε ότι τον ξέχασε ο Θεός, τότε ο Θεός απαντά. Εν υπομονή πολλοί έλπισαν στον Θεό, αδερφέ μου, και ο Θεός δεν θα βραδύνει να σου αποκαλύψει την αγάπη του, τη στοργή του, την πρόνοια του. Θα δούμε τον Θεό πόσο στοργικός είναι σε εμάς τους αμαρτωλούς. Αλλά μαζί με τον Νόε όμως ο Θεός εμνίστη και κάτι άλλο. Εμνίστη του Νόε ότι είναι μέσα στην Κιβωτόν. Εμνίστη αν θυμήθηκε. Έτσι είπαν εκείνοι. Όχι ο Θεός ότι τους εξέχασε. Εκείνοι είπαν, μας εμνίστη ο Θεός, μας ενθυμήθηκε ο Θεός. Δι' αυτό και η Αγία Γραφή λέγει ότι εμνίστη ο Θεός του Νόε. Και πάντων των θηρίων και πάντων των χτινών και πάντων των πετινών και πάντων των ερπετών, των ερπόντων, όσα είναι με τα αυτού εν την Κιβωτό, όλα τα ενθυμήθηκε ο Θεός. Δηλαδή τα έχει υπό τη σκέψη του ο Θεός, υπό την πρόνοιά του, δεν τα παρατά, δεν τα εγκαταλείπει,
όλα όσα ήσαν μέσα σε εκείνη την κυβωτόν, όλα είναι υπό την πρόνοια του Θεού. Και δεν επέρασε από την ημέρα που άρχισε ο κατακτισμός έως την ημέρα που εκατέβηκε ο Νόα από την κυβωτόν, επέρασε ένας χρόνος ολόκληρος. Σκεφτείτε ότι εκείνα όλα τα θηρία, εκείνα όλα τα ερπετά, εκείνοι οι άνθρωποι μέσα σε εκείνο το κλουβί, το σκεπασμένο, το οποίο έκανε ο Νόε καθυπόδειξη του Θεού μας, εκεί μέσα συντηρείτο επί έναν χρόνο ολόκληρο στράτευμα, ολόκληρο στη ζωή επάνω στην γη, από των θηρίων μέχρι των ανθρώπων. Και μέσα σε εκείνον ακριβώς το μέρος το κλειστό, ο Νόε πάντοτε ενθυμείται τον Θεό. Δεν ξεχνά τον Θεό. Και είναι το σημείο εκείνο ότι η εμπιστοσύνη του Νόε του δίδει την ανάπαυση. Και ερχόμεθα εις το δικό μας. Καρδιά μου, γιατί ανησυχείς? Καρδία μου, γιατί ανησυχείς? Ψυχή μου, τι φοβείσαι? Τι έχεις φόβο? Γιατί σε πιάνει η αγωνία? Μην αγωνιάς. Ό,τι θέλει ο Θεός θα κάνει. Εσύ δώσε εμπιστοσύνη απεριόριστον εις τον Θεό. Αν θα κάνεις σχέδια, άφησε τα, και αν ο Θεός θέλει, τα σχέδιά σου θα εκπληρωθούν. Αν δεν θέλει ο Θεός, δεν θα εκπληρωθούν. Εκείνος θα φέρει περιστατικά που θα τα αποδιώξει. Εσύ μην ανησυχείς, διότι μέσα σε αυτήν τη σκοτεινή κοιλάδα του πόνου δεν είσαι μόνος. Είμεθα όλοι και πονούμεν όλοι και πάσχομεν όλοι. Ο Θεός θα μας δώσει λύση των προβλημάτων μας, δι' αυτό έχει απεριόριστον εμπιστοσύνη στον Θεό. Ενεθυμήθη ο Θεός τον Νόε, και πώς εφάνει ότι ενεθυμήθη ο Θεός τον Νόε, από τι? Ο Θεός, αφού σταμάτησε η βροχή και ήταν όλο το νερό επάνω στην γη, έπρεπε να ξηραθεί αυτό το νερό. Πώς να ξηραθεί? Ξηραίνεται το νερό με δύο μέσα, με τον ήλιο και με τον αέρα. Επήγαγε πνεύμα επί την γη και εκόπασε το είδωρ, λέγει η Αγία Γραφή, ότι διέταξε ο Θεός πνεύμα, δηλαδή άνεμο, και αυτός ο άνεμος πρέπει να είναι ο βοριάς, ο οποίος είναι σταθερός και ξηρός. Αυτός ξηραίνει τα πάντα. Ο ήλιος, ο οποίος ενεφανίστη μετά που έδιωξε ο Θεός τα νέφη, τα πάντα τα οποία ίνιξαν τους ουρανούς και έβρεχαν στην γη, ο ήλιος από την μία, ο αέρας από την άλλη, βλέπουμε ότι ξηραίνονται αμέσως τα νερά. Δηλαδή, ο Πανάγαθος Θεός έχει στα χέρια του και κρατάει το κλειδί. Το κλειδί το άνοιξε προηγουμένως. Άνοιξε το κλειδί του ουρανού και άρχισε ο ουρανός να πίπτει η βροχή ως καταράχτες, όχι ως βροχή, ως καταράχτες, λέγει. Και σας έδωσα, εάν θυμηθείτε, τους καταράχτες που έχουν καταράχτες στην Νάουσαν, στην Έδεσα, από εκείνους τους καταράχτες επέφτεν από τους ουρανούς. Δεν επέφτε βροχή, καταράχτες. Δηλαδή η βροχή η οποία σχημάτιζε ποταμούς. Άνοιξε το κλειδί ο Θεός στην γη και η γη έδιδε άλλους καταράχτες. Εξήρανε, εσήκωσε την ξηρά της θαλάσσης και εσήκωσε τα νερά από την θάλασσα και τα έφερε και εκάλυψε την γη. Και τώρα ο ίδιος, ο Πανάγαθος Θεός, παίρνει το κλειδί τώρα και κλείνει το κλειδί του ουρανού, κλείνει το κλειδί της γης, κλείνει το κλειδί της θαλάσσης και αρχίζουν τα πάντα να επιστρέφουν στην προτέρα τους κατάσταση όπου ήσαν προτού ξεσπάσει ο κατακλυσμός. Τους κρατεί και τους διευθύνει όλους και όλα ο Θεός. Τα πάντα τα κρατεί εκείνος και τα διευθύνει και προνοεί ο Θεός. Θα προσέξουμε πάντοτε μία λέξη την οποία λέγουν. Είναι τυχερός. Η τύχη, τι είναι τύχη? Τύχη δεν υπάρχει στους χριστιανούς, αδελφοί μου. Η τύχη προσπάθησαν πολλοί να την ερμηνεύσουν. Δεν ερμηνεύεται, δεν υπάρχει ερμηνεία της λέξεως αυτής. Για μας τους χριστιανούς τύχη δεν υπάρχει. Τυχερό τίποτα δεν γίνεται. Τρίχα από την κεφαλή μας δεν πέφτει χωρίς το θέλημα του Θεού. Ως εκ τούτου, ο Θεός προνοεί. Δεν υπάρχει τύχη. Ήταν το τυχερό, μου λέγει. Συνήθισε η γλώσσα μας να λέγουμε λόγια τα οποία δεν έχουν ουσία. Δεν λέμε ο Θεός προνόησε, ο Θεός ευδόκησε, ο Θεός θέλησε, ο Θεός έδωκε το σχέδιό του. Δεν τα λέμε αυτά. Τυχερός, λέγει. Τυχερός. Ποια τύχη? Τύχη δεν υπάρχει. Στον κόσμο αυτόν όλα τα διευθύνει ο Θεός.
Μέχρι τη ούτω σημείου θα είναι η πρόνοια του Θεού και η κυβέρνηση του Θεού που τα βλέπουμε ακριβώς τα πάντα να έρχονται εις την αρμονία την προτέραν που ήταν προηγουμένως. Και επεκαλύπτησαν επί γη της Αβύσσου και οι καταράκτες του ουρανού και συνεσχέθη ο ιετός από του ουρανού. Σταμάτησαν τα πάντα, λέει. Όλα έχουν σταματήσει τώρα και έμειναν τα νερά και η κυβωτός να πλέγει επάνω στα νερά και να ζητεί πού να σταματήσει. Ο Νόε δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεν έχει τιμόνι, δεν είναι πλοίο το οποίο υπάρχει σήμερα να το διευθύνει ο άνθρωπος. Το διευθύνει ο Θεός εκείνο το σκάφος που λέγεται κυβωτός. Εκείνος από ψηλά θα το πάρει και θα το στήσει εκεί που θέλει η πρόνοιά του, η αγάπη του. Και σε αυτό το σημείο ακριβώς ο Νόε μένει πλέον με την απεριόριστον εμπιστοσύνη στο χέρι του Θεού. Εις διάστημα, αδερφοί μου, σιγά σιγά, εις διάστημα των 150 εκείνων ημερών, η γη πλέον αρχίζει να εμφανίζεται, να παρουσιάζεται. Κατά τον 7ο μήνα, η κυβωτός κατά τα ημέρας αυτάς έπλεε και δεν εστέκεται πουθενά, τώρα όμως βρίσκει κάπου να σταθεί. Κατά τον 7ο μήνα, εις τας 27 του μηνός, η κυβωτός εστάθη εις κάποιαν κορυφήν του όρους Αραράτ. Τα όρια αυτά βρίσκονται στην Τουρκία και τελευταίως εις καπάνη των αρχαιολόγων, οι οποίοι ζητούσαν επιμόνως να έβρουν αν υπήρχε κυβωτός ή αν ήταν μία παγίδα και ένα ψέμα το οποίο γράφει η Αγία Γραφή. Ανεκάλυψαν αυτήν την ιδίαν κυβωτό. Την έβρον δηλαδή μετά τόσους αιώνας, την έβρον αυτήν την κυβωτό, την πέρασαν από αχτίνες και έβραν ύβραν οι επιστήμονες ακριβώς και την ημέρα που έγινε ο κατακλυσμός. Και έτσι εστερεώθηκε η Αγία Γραφή και δεν μπορεί να την κλονίσει κανείς με σημεία τα οποία είναι και ντοκουμέντα, δηλαδή είναι σημεία τα οποία αποδεικνύουν την αλήθεια της Αγίας Γραφής, όπως ακριβώς γένετο και η ανασκαφή στην Ιεριχώ και βρέθησαν τα τείχη της Ιεριχούς. Και όπως γίνονται οι ανασκαφές τώρα στην πατρίδα μας και βρίσκουμε τόσα και τόσα ότι υπήρχε προηγουμένως μια πόλη μεγάλη. Μεταφερθούμενοι στην Βυργίνα για να δούμε τι θα πει Μακεδονία, την οποία Μακεδονία τώρα ζητούν να μας πάρουν από τα χέρια μας οι εχθροί της πατρίδος και ζητούν να φτάσουν μέχρι και την Θεσσαλονίκη. Και σε αυτήν την αγωνία βρίσκεται ο ελληνικός λαός. Αυτά όλα τα οποία ανακαλύπτονται, ανακαλύπτουν, φανερώνουν ότι υπήρχε προηγουμένως κάτι το οποίο εμείς υποστηρίζουμε. Η Αγία Γραφή ό,τι γράφει ανεκαλύφθησαν. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει σημείο της Αγίας Γραφής το οποίο να είναι ψέμα. Πολλοί θέλησαν άπιστοι ληστές να κλονίσουν την Αγία Γραφή, να κλονίσουν το πνεύμα της Αγίας Γραφής, να πούν ότι είναι ψέμα η Αγία Γραφή. Τίποτε όμως δεν μπόρεσαν να κάνουν. Φοβεροί άθεοι επάνω στην γη, οι οποίοι επέρασαν για να χτυπήσουν το λόγο της Αγίας Γραφής, το λόγο του Θεού δηλαδή, δεν μπόρεσαν να μετακινήσουν ούτε μίαν τελεία, ούτε μία άνω τελεία, ούτε μίαν υπογεγραμμένη, ούτε ένα κόμμα το οποίο υπάρχει στην Αγία Γραφή. Αυτά τα οποία ήρθε ο σημερινός Έλληνας να τα αποδιώξει και γράφει και διδάσκει τα παιδιά μας ούτε να τονίζουν, ούτε να υπάρχουν κόμματα, ούτε να υπάρχουν πνεύματα, ούτε τίποτα. Να γράφει όπως γράφουν όλοι οι άλλοι, ιδού ένα άλλο σημείο αποστασίας. Δηλαδή συχώνευμα μέσα στην χωάνιν της απιστίας. Εγκαταλείπουμε τη γλώσσα μας, την ωραιότερα γλώσσα που έχει ο κόσμος. Και αυτήν την αρνούμεθα, για να έρθουμε να γίνουμε αγράμματοι πλέον. Και τα παιδιά μας να μην μπορούν να ξεχωρίσουν ούτε να διαβάσουν. Είναι φοβερό το θέμα, αδερφοί μου. Προσέξετε τα παιδιά σας. Διδάσκετε τα όσον μπορείτε εσείς στο σπίτι, διότι στο σχολείο δεν μαθαίνουν γράμματα. Τα στέλνετε στα φροντιστήρια. Τα φροντιστήρια είναι άλλη χωάνη, η οποία κατατρώγει την αγνότητα των παιδιών σας. Στέλνετε τα παιδιά σας στα φροντιστήρια και εκεί αναπτύσσουν σχέσεις παράνομες. Και φεύγουν τα παιδιά σας από την αγκάλι σας. Δι' αυτόν τον λόγο
επειδή τα πάντα είναι εν αποστασία και συγχύση, προσέχετε όσο σας είναι δυνατόν τα παιδιά σας. Οδηγεί ο Πανάγαθος Θεός την Κιβωτόν εις ώραν και καιρών που εκείνοι μέσα στην Κιβωτόν ενόμιζαν ότι τους εγκατέλειψεν ο Θεός, ότι τους ελισμόνησε, ότι τους εξέχασε. Πλην όμως φανερώνεται ο Θεός κοντά τους και τη στιγμή εκείνη που ήταν η κατάλληλη στιγμή, ακριβώς όπως εγέννησε τον Υιόν του και τον έφερνε στον κόσμο και γράφει χαρακτηριστικά η Αγία Γραφή. Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, τότε απέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον επί γυναικός, γενόμενον υπονόμων ή να τους υπονόμων εξαγοράσει. Μόλις ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εκεί που ο άνθρωπος πλέον δεν αντεχαίνει στην αμαρτία, δεν αντεχαίνει στην πλάνη, δεν αντεχαίνει στο σκότος, τότε έστεινε ο Θεός τον Υιόν αυτού. Ώστε όταν ήρθε η ώρα, τότε ακριβώς ο Πανάγαθος Θεός πλησιάζει την Κιβωτόν κατά τον 10ο μήναν, την πρώτη του μηνός, λέγει η Γραφή, όφθησανε κεφαλέ των ωραίων, ήρθησαν να φαίνονται οι άκρες των βουνών, των ωραίων, τα ψηλά, τα όρη των ωραίων, εκείνα τα οποία είναι πιο ψηλά, άρχισαν να φαίνονται. Και ο Νόε εχάρη πολύ, διότι άνοιγε κάθε λίγο και λιγάκι την Κιβωτό το παραθυράκι και έβλεπε έξω τι γίνεται. Την 40η ημέρα, δηλαδή στις 10 του 10ου μηνός, κατά τον ειδικό μας μήνα Σεπτέμβριο, περίπου με Οκτώβριο, ο Νόε αρχίζει όχι μόνο με τα μάτια του και με άλλα μέσα να κοιτάζει την γη η οποία άρχισε να φαίνεται, αλλά και με την χαρά η οποία εσκέπαζε την ψυχή του. Και να δούμε την πρώτη κίνηση που έκανε ο Νόε. Μόλις είδεν αυτό το πράγμα, τότε λέγει εξελθόν, ανοίγει λοιπόν το παράθυρο ο Νόε της Κιβωτού και εξαπολύει προς τα έξω έναν κόρακαν. Τώρα θα ερμηνεύσουμε τι σημαίνει κόρακας. Μην νομίζετε ότι είναι ένα απλό πουλί το οποίο πετά. Τώρα να δούμε τι σημαίνει τούτο, γιατί έπιασαν τον κόρακαν ο Νόε και τον Εστία. Δεν είναι το τυχαίο. Δηλαδή δεν έπιασε στην τύχη έναν κόρακαν και τον έστειλε. Ο Θεός του είχε δώσει φώτιση. Διότι τούτο ερμηνεύεται, έχει μια ερμηνεία πολύ φοβερή και θα τη δούμε. Εξαποστέλει λοιπόν τον κόρακαν και εξελθόν λέγει ο κόραξ ούκαν έστρεψε, τον επερίμενε. Άνοιξε το πρωί την Κιβωτόν, τον έστειλε και περίμενε να στραφεί πίσω. Δεν στράφηκε ο κόρακας. Ήταν αυτό ένα σημάδι δια τον Νόε ότι η κατάσταση ήταν τέτοια έξω που μπορούσαν να ζήσουν τα πετεινά, τα άγρια τα πετεινά, τα αρπακτικά, τα σαρκοβόρα. Και τότε ο Νόε την ίδια ημέρα αφού περίμενε τον κόρακα να επιστρέψει και δεν επέστρεψε, την ίδια ημέρα ή με τα παρέλευση ολίγων ωρών, εξαποστέλει ο πίσω του κόρακος μίαν περιστεράν ο Νόε. Δηλαδή την ίδια ημέρα στέλνει έναν κόρακα και μίαν περιστερά. Η περιστερά όμως δεν μπορούσε να φάει τα ίδια που τρώει ο κόρακος. Ο κόρακας τι τρώει, τα ψωφίμια. Είναι σαρκοβόρο. Έχει ράμφος, έχει νύχια τα οποία ξεσχίζει και με αυτά τρώγει και ζει. Η περιστερά όμως θέλει σπόρους, θέλει φύλλα. Πού να τα βρει η περιστερά? Εκεί υπάρχουν νερά πολλά. Υπάρχουν λάσπες. Και η περιστερά δεν μένει έξω, όπως ο κόρακας, ούχε βρούσε ανάπαυση, λέγει της πως είναι αυτής, ανέστρεψε μπρος αυτόν στην Κιβωτόν. Δεν ήβρε πού να σταθεί και ήταν, διότι ήταν παντού γεμάτα από νερά του κατακτισμού τα πάντα. Στις κορυφές των βουνών να πετάξει έπρεπε να έχει φτερά δυνατά όπως είχε ο κόρακας. Δεν είχε φτερά δυνατά, δι' αυτό γύρισε πάλι στην Κιβωτόν η περιστερά
και εκτείνας την χείραν αυτού, λέγει ο Νόε, έλαβεν αυτήν και εισήγαγεν αυτήν προς εαυτόν στην Κιβωτόν. Όταν ερμηνεύσουμε αυτά τα δύο φαινόμενα, θα δείτε να δοξάσουμε τον Θεό τι βάθος έχει η Αγία Γραφή. Ύστερα από 7 ημέρες, αφού πέρασαν 7 ημέρες, απέλυσε πάλι ο Νόε δια δευτέραν φοράν την περιστερά. Δεν έμεινε στο πρώτο σημείο, στην πρώτη ενέργεια, επιχειρεί δευτέραν ενέργεια, ξαναστέλλε την περιστερά μετά 7 ημέρες και επέστρεψε, λέγει, πίσω προς εσπέραν, δηλαδή έμεινε όλη την ημέρα. Εγύριζε όλη την ημέρα η περιστερά και το βράδυ όταν άρχισε να ανοιχτώνει πλέον, επέστρεψε πίσω στη φωλιά της. Όσοι έχετε περιστέρια, όσοι έχετε εξοχικά έξω, θα δείτε ότι όλη την ημέρα τρέχουν τα περιστέρια δεξιά και αριστερά, μόλις αρχίσει να ανοιχτώνει, επιστρέφουν στη φωλιά τους. Είναι όπως αυτήν τη σκηνή. Η περιστερά βγήκε από την Κιβωτόν έξω, βρήκε αέρα, βρήκε ελευθερία, εγύριζε όλη την ημέρα και προς το βράδυ, όταν άρχισε πλέον να ανοιχτώνει, επέστρεψε πίσω για να κουρνιάσει, κατά την φράση την οποία λέγουμε, ή στην φωλιά της, στην Κιβωτόν. Και είχε, λέγει, φίλον ελέας κάρφος εν το στόμα τη αυτής. Δεν κρατούσε κλάδον ελέας, όπως λέγουν οι σημερινοί άνθρωποι. Κρατούσε φίλον ελέας. Και για να σας πω μια περίπτωση, στην Κύπρο, όταν υπήρχαν εκείνα όλα τα γεγονότα και δόθηκε η ψευδοελευθερία στην Κύπρο και νομίσαμε ότι ελευθερώθηκε η Κύπρος, οι ανόητοι εκεί έτρεξαν και έβγαλαν μία νεκιά ολόκληρη και την έσυρναν στους δρόμους. Πως ήρθε η ειρήνη. Αλλά η ειρήνη ούτε υπήρξε ούτε υπάρχει στην Κύπρο, διότι η ειρήνη δεν ήταν πάνω στην ελιά που έβγαλαν και έσυρναν στους δρόμους. Μάλιστα. Και έγνωνε ότι και κόπακε το είδωρο από τη γη. Κατάλαβε ο Νόε ότι η γη είχε ξηρανθεί πλέον, σταμάτησαν τα νερά. Επερίμενε άλλες 7 ημέρες ο Νόε και αφού επέρασαν και εκείνες, εξαπέλυσε δια τρίτην φορά την περιστερά. Αλλά εκεί που επερίμενε ο Νόε να επιστρέψει, δεν επέστρεψε η περιστερά πλέον. Και αφού δεν επέστρεψαν οι περιστερά, ού προσέθετο το επιστρέψε προς Νόε, ο γυραιός αυτός πατριάρχης της Παλαιάς Διαθήκης επληροφορήθη ότι η αποξήρανση των υδάτων είχε προχωρήσει πλέον πολύ και τα πάντα είναι εις μίαν κατάσταση η οποία είναι υποφερτή. Εις αλλάσπες όμως δεν μπορούσε να βγει έξω ο Νόε, διότι μέσα σε εκείνες τις λάσπες όλες όποιος επατούσε θα βυθιζόταν μέσα στο βούλκο. Με όλα τα αυτά ήξερε καλά επακριβώς ο Νόε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά ένα πράγμα, ότι ενώ εγνώριζε ο Νόε πότε θα αρχίσει ο κατακλυσμός, η τιμωρία, δεν εγνώριζε πότε θα βγει από την Κιβωτόν. Γιατί αυτή η απορία τώρα, ενώ την πρώτη φορά γνωρίζει κατά λεπτός ότι την τάδε μέρα, την τάδε ώρα θα αρχίσει ο κατακλυσμός και προειδοποιεί, τώρα δεν γνωρίζει ούτε πότε θα βγει από την Κιβωτόν, ούτε τι θα κάνει όταν θα βγει από την Κιβωτόν, δεν γνωρίζει τίποτα. Εις αυτό το ερώτημα, αδερφοί μου, φτάσαμε στο τέλος. Δι' αυτό η αγωνία μας θα μείνει εδώ για να δούμε τι έγινε, τι επικολούθησε, πώς ενήργησε ο Νόε όταν βγήκε από την Κιβωτόν, πώς βγήκε από την Κιβωτόν. Αυτά όλα θα μας τα αναλύσει η Αγία Γραφή με την βοήθεια του Θεού την ερχομένη Τετάρτη η ώρα 6.30 πάλι στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου και με τη βοήθεια του Θεού μας και της Παναγίας μας και του Αγίου Γεωργίου και των Αγίων πάντων να συνεχίσουμε την πνευματική μας τροφή, να την δίδουμε στη ψυχή μας για να ζήσουμε όπως μας θέλει ο Θεός. Ως τότε,
απεριόριστης εμπιστοσύνης. Συνθήματα τώρα, να πάρουμε 2-3 συνθήματα για να μην φύγουμε χωρίς να έχουμε κάτι στην τσέπη μας. Πρώτο σύνθημα, απεριόριστης εμπιστοσύνης στο Θεό. Δεύτερο σύνθημα, ότι ο Θεός προνοεί για τη ζωή μας. Τρίτο σύνθημα, ότι η δοκιμασία εις την ζωή μας είναι προς καταρτισμόν μας, δηλαδή προς την σωτηρία της ψυχής μας. Δι' αυτό, αδερφοί μου, όσοι έχουμε δοκιμασία, να ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Θεός μας επισκέπτεται και μας αγαπά, και εν υπομονή πολύ να περιμένουμε τον Θεό μας να μας απαντήσει, που θα μας απαντήσει οπωσδήποτε, διότι εκείνος είναι ο στοργικός πατέρας, ο οποίος ό,τι το ζητήσουμε θα μας το δώσει, και ό,τι είναι συμφέρον για την ψυχή μας θα μας το δώσει, ό,τι δεν είναι συμφέρον για την ψυχή μας δεν θα μας το δώσει. Και ας παρακαλέσουμε την Παναγία μας να πρεσβεύει για μας στον Υιόν της ημέρας και νυχτός, για να μας αξιώσει ο Θεός μας στην επουράνεια του Βασιλείαν. Αμήν. Πατέρων Κυρίως και Θεός εμπιστευτείτε.
Yeah.